Ναι, και ενημερώσει τελικά αποφάσισα να γραφτούμε και τις δύο γάτες, εδώ είναι η Βάνα. Τελικά Βάνα την έβαλα από δικιά μου απόφαση. Και εκείνη είναι η Seal κάτι, που σημαίνει μίξα στα σέρβικα, δεν ξέρω. Έτσι αυτή είναι η Βάνα και η Βάνα είναι η δικιά μου γάτα. Είπαμε να κρατήσουμε καθένα από μία γιατί έκαναν καλή παρεούλα μαζί και έπαιζαν και τέτοια και ήθελαμε να τι αφήσουμε. Α, τι κάναμε κάτω, μαλάκα. Δεν την έπιασα. Πού είναι η γάτη? Εδώ είναι και η δύο, ρε. Αυτή τη γάτη την αμπουκίζω, πες. Α, στην γότο μου, γότο ρου. Θα τραμποκίσω εγώ τη δικιά του γάτα. Α, στην γάτη. Άστινα, Βάνα, έλα εδώ, Βάνα. Κάτι σου είναι για τον Πούτσο. Ρε μαλάκα, χέστηκε πάνω του. Έλα εδώ. Βάνα, τι έχεις να πεις στην κάμερα, γαμό. Κακό φόκους, κακό φόκους, Βάνα. Κάτι σου είναι ηλίθεια. Έλα, σε αφήνω κάτω. Κάτι σου είναι μαύρο. Σκάσε. Δεν έχει δικαιώματα. Έλα εδώ. Αυτή είναι λοιπόν η Βάνα, γνωστή και ως Καραβάνα. Καραβάνα. Βάνα. Για τις ροζ πέρλες μη σχολιάσετε, ήταν ιδέα του Στίβ και την υλοποίησε μόνος του. Όχι, απλά οι ροζ πέρλες ήταν μιας γιαγιάς. Τις έβαλε, δεν τις έβαλε εγώ. Α, ναι, δεν τις έβαλε ο Στέφανος, γιατί τις έβαλε. Έχει κάτι έσπασε, Βάνα. Βάνα, σου μιλάω. Καριόλα. Βάνα, έλα εδώ ρε, πστ, Βάνα. Βάνα. Οπότε αυτό, ξέρετε ότι από εδώ και πέρα θα βλέπετε δύο γάτες μέσα στο σπίτι. Τη Βάνα και την Σίλντα, όπως τη λένε την άλλη. Σίλντα. Τι κάνει ρε! Χαλάρες τις ζωές! Ξέρετε ότι θα πάρουν δύο γάτες πλέον στα βίντεο και στα vlogs. Μα πόσο άγριο streamer είσαι εσύ, αγορίνα μου! Αφού είναι που ζεις στο μπούτσο. Τι έχεις τέτοια μούτρα? Δεν τώρα τι παίζει, το GearBest περιμένω από ένα review σε ένα smartwatch και στο Android TV. Το Android TV πήγα να το βγάλω και συνειδητοποίησα ότι είναι γεμάτο με κάτουρα γάτας, μαλάκα. Εκεί... Οπότε, πρώτο βήμα για να κάνεις ένα review στο Android TV κάτουρα είναι να το καθαρί... Γιατί με ακούνησες! Γιατί τι έγινε, έσταξε. Ακούμπησα τα κάτουρα γάτα. No. Πρώτο βήμα για να κάνεις ένα review στο Android TV είναι να βγάλεις κάτω με ευλάβεια. Τώρα έχεις γεμίσει με κάτουρα του πάγκου, γάμο το σπίτι σου. Το σπίτι σου. Παίρνεις χαρτί και βάζεις πάνω Planet. Planet. Μπορείτε να το κάνετε και με άλλα παρόμοια προϊόντα όπως το πλώνε. Δεν απαραίτητα να είναι. Και προσπαθείς να το καθαρίσεις χωρίς να το χτυπήσεις σε πρώτη φάση. Σιγά σιγά. Πού έχουμε κανένα σαπούλι να το πετάξει τη σκουπίδια? Εκεί κάτω. Εδώ πέρα φυσικά σκέφτεται. Ναι, 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 ναι. Με πήρα να σκέφτεται την άποψη. Έχεις παρατηρήσει ότι οι γάτες μόνο σε ένα κατουράν και χέζουν? Και το κουτί, ρε, μόνο εσύ τα καθαρίζεις, ξέρω εγώ. Εσύ δεν βρήκες κατά κάποια στιγμή σήμερα? Σκατά όχι. Α, σε σακούλα, ναι. Είχα σκατά τέτοιο. Παλιά. Είχαν χέσει, είναι αυτό το έχω πει κάνει σε blog, οπότε βάλω το μέσα. Είχαν χέσει κάτω από το κρεβάτι. Εκεί πέρα, σε εκείνο το τέτοιο. Σε εκείνο το κουτί που ήταν τα κάτουρα τώρα, είχαν χέσει στην αρχή. Ρε. Είχα βρει. Να, και εδώ πάνω είχαν χέσει. Και εδώ πάνω ήταν μια επιφάνεια στην οποία είχαν χέσει μια φάση οι γάτες. Α, ναι. Και έπρεπε εγώ να το καθαρίσω κατά πάνω. Γιατί οι γάτες είναι μπάσταρτς και οι δύο ήταν νομίζω ότι δεν ξέρω τι είχαν πάρει από την κοπέλα. Αλλά γενικώ επικρατούσε αυτή η κατάσταση. Τώρα πρέπει να κάθομαι να καθαρίσω το Android TV για να κάνω ένα γραμμένο review. Εσύ ήθελες Android TV? Δεν θα το χρησιμοποιήσω ποτέ. Έπρεπε να πάρεις Apple TV. Ναι. Εκεί. 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 Δεν θα καταλαβαίνω τίποτα. Δεν θα πρέπει να πούμε τα χέρια μου. Ωραία, πότε πέρασε αυτό? Ναι, ένα πολύ την εφηβική της ηλικία. Ούτε καν εφηβική, την ηλικία που... Φωτογραφία. Επίσης, παιδιά, έχει το χειριστήριο κάτουρα γάτας, οπότε πρέπει να καθαρίσουμε και το χειριστήριο με ευλάβεια. Ξέρω ότι είναι λίγο ότι αυτή τη στιγμή συχαίνεστε αυτό που λέω, αλλά αυτά, παιδιά, πρέπει να γίνουνε. Γιατί ο Ιβάν μας θέλει βίντεο, κατάλαβες, οπότε πρέπει να καθαρίσουμε με ευλάβεια το χειριστήριο για να μπορέσουμε να το δοκιμάσουμε. Δεν ξέρω καν αν έχει μπαταρίες και αν θα δουλεύει σε πρώτη φάση. Δεν έχει μπαταρίες, δεν θα δουλεύει. Παιδιά, η διαδικασία είναι πολύ φοβερή. Ξέρετε. Καθαρίζουμε λοιπόν με ευλάβεια, όπως είπαμε, γιατί έχει κάτουρα, γαμημένα κάτουρα τα μαλάκες και σκατά. Πάρε γάτα, είπαν, όλα θα είναι κάτουρα και στο γαλώδιο, όπως βλέπουμε. Κάτουρα και στο γαλώδιο, παιδιά μου. Στο γαλώδιο υπάρχει μια άλλη τακτική, δεν μπορείτε να κάνετε, έχει δύο γαλώδια. Υπάρχει μια άλλη τακτική που θα ακολουθήσουμε, θα πάρουμε το γαλώδιο από πάνω και θα το κάνουμε μέχρι κάτω έτσι και λογικά θα καθαρίσει. Λίγο. Είμαστε έτοιμοι.
Να πω ένα ευχαριστώ στην Ελισάβετ για τη διάθεση αυτή τη κάμερα, γιατί μου δεν έχει μπαταρία. Οπότε είμαστε πλέον έτοιμοι να κάνουμε το review για το Android TV και για το smartwatch, το οποίο ακόμα δεν το έχουμε βάλει εδώ πέρα κάτω. Το οποίο δεν το έχω χρησιμοποιήσει καν μέχρι στιγμή στο Android TV. Πάμε να το κάνουμε τώρα. Lego. Εδώ βλέπουμε λοιπόν το smartwatch, το οποίο είναι χρυσό και το έχω ξαναδείξει. Οπότε πάμε απλά στο review του. Παιδιά, το smartwatch θέλει φόρτιση, το λέμε μετά. Γιατί πρέπει να το φορτίσουμε λίγο. Λοιπόν, έχω το Android TV στο πόδι μου γιατί δεν βόλευε κάπου αλλού. Οπότε είναι το Android TV ανοιχτό και βλέπουμε εκεί πέρα στην οθόνη που το έχω συνδέσει ότι είναι. Εντάξει, δεν έχει βασικά το layout ενός μιας Android συσκευής. Έχει μπει ήδη στο WiFi, what the fuck. Έχουμε και το χειριστήριο εδώ πέρα από το οποίο μπορούμε να το χειριστούμε. Απλά πρέπει να το σημαδεύουμε εδώ πέρα, η φάση είναι. Και σημαδεύουμε και εκεί πέρα πάνω αλλάζει πράγματα όπως βλέπετε. Γενικώς είναι απλά μια multimedia. Βασικά βολεύει, ξεστή. Honest review. Εμένα. Δεν με βολεύει αυτή τη στιγμή γιατί λόγω συνδεσμολογίας εκεί πέρα είναι το πολύπριζο. Εκείνη τα HDMI δεν βολεύει σαν setup σε μένα καθόλου. Παρ' όλα αυτά, αν δεν είχα έτσι τη συνδεσμολογία μου θα ήταν κάτι που βόλευε. Γιατί λόγω του χειριστηρίου, μπορεί να το χειρίζει από μακριά, θα μπορούσα να ράζω πίσω ξέρω εγώ και να έχω περάσει ταινίες μέσα με USB και να τις βλέπω ή κάτι τέτοιο. Για browser, ok, δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος που θα το χρησιμοποιήσει για browser, ξέρω εγώ. Σε φάση έχει Google Chrome κανονικά. Δεν ξέρω πώς έχει ήδη μπει στο WiFi, μου φαίνεται λίγο περίεργο. Πώς είναι να έχει μπει στο WiFi. Μπορείς να το κάνεις ποντίκι, όχι. Δεν ξέρω, γράφεις έτσι. Ναι, οκ, okay. Αυτό θα σου βγάλει λίγο την πίστη, πρέπει να γράφεις με το πληκτρολογιάκι αυτό. Θεωρητικά πρέπει να συνδεθεί αυτό κάποτε στο WiFi και να έχετε ίντερνετ. Μετά θα μπορείτε να μπείτε στο browser να βλέπετε online videos. Εδώ έχει. Έχει local videos, έχει Play Store, μπορεί να κατεβάσεις εφαρμογές και δεν ξέρω ακριβώς τι στο boost θα τις κάνεις αν τις κατεβάσεις. Η ώρα δεν είναι σωστή, αλλά τα ρυθμίζω όλα αυτά. Apps, βλέπω. Α. Οκ. Okay. Ναι, γενικώς είναι σαν να έχεις ένα Android κινητό στην οθόνη σου, το οποίο ναι, βολεύει σίγουρα και την τιμή του. Βασικά έκανε, ξέρω εγώ, νομίζω 40 ευρώ κάνει. Οπότε γενικώς βολεύει σαν concept η όλη φάση. Θα συνιστούσα να το αγοράσετε. Άμα σας βολεύει στο setup σας, ναι. Όχι αυτό το συγκεκριμένο, γενικώς ένα οποιοδήποτε Android TV. Αν θέλετε το συγκεκριμένο, να πατήσετε και το linkάκι μου να βγάλουμε κανένα καφρό. Εμένα δεν με χαλάει. Αλλά you get the point. Αυτά για το Android TV. Λίγα και ωραία πραγματάκια έτσι. Με το χειριστήριάκι του όλα τέλεια. Α, έχει και shortcuts πάνω στο χειριστήριο. Μισό. Πρέπει να πώς κάνουν οι lifestyle vloggers έτσι. Πέτυχε. Wow. Έχει πάνω του shortcuts που λέει Media Music Web App. Οπότε ξέρεις, μπορείς να κάνεις κάτι από αυτά κατευθείαν. Αυτά. Θα σας μιλήσω και για το smartwatch. Λογικά, άμα δεν βαριέμαι, τα λέμε. Ένα μικρό review για το smartwatch που μου στείλαν, γιατί είχα πει πως θα το κάνουμε γι' αυτό. Αρχικά, όταν το ανοίγεις από το power button που είναι εδώ πέρα, βλέπεις ένα απλό ρολογάκι, ρε παιδί μου, που σε ενημερώνει για το τι ώρα είναι αυτή τη στιγμή, που είναι εντελώς off, αλλά δεν πειράζει. Οπότε πάμε στο μενού εδώ πέρα, στο οποίο κανονικά πρέπει να το συνδέσεις με κινητό, ώστε να μπορείς να περνάς τις επαφές σου και τα λοιπά, και να σε παίρνει τηλέφωνο να παίρνεις ειδοποίηση και εδώ. Okay. Έχει calculator εδώ πέρα, μα θες να κάνεις τώρα υπολογισμούς στο χέρι σου, οπότε μπορείτε να το χρησιμοποιήσεις στο σχολείο, ξέρω εγώ. Μουσική, alarm, sound recorder, file manager, stopwatch, settings, τα πάντα έχει εδώ πέρα όπως βλέπουμε. Βέβαια έκανα τη χαζομάρα να μην επιλέξω ένα smartwatch που να έχει κάμερα, γιατί θα είχε πολύ πλάκα, ξέρω εγώ, να είχα ένα smartwatch με κάμερα, θα ήταν πιο χρηστικό. Το συγκεκριμένο δεν έχει, εγώ θα πρότεινα να πάρετε με κάμερα γιατί μπορεί να βρείτε κάποια καλή χρήση στην κάμερα του, εγώ δεν ξέρω. Και υπάρχει μια λειτουργία που λέγεται Find My Device που λειτουργεί με Bluetooth, που με κάποιο τρόπο προφανώς εντοπίζει που είναι η συσκευή σου, σε περίπτωση που την έχεις χάσει και θες να τη βρεις, ξέρω εγώ, και πατάς Find My Device και... Έχει και heart rate, το πατάς και υπολογίζει τους φυγμούς της καρδιάς σου. Κάτσε να δούμε. Κάνουμε start και κάνει measuring τώρα, δεν βλέπετε γιατί δεν είναι καλά focused, αλλά ας ελπίσουμε ότι θα γίνει μέχρι να ακραίο. Κλείστο! Έχω 60. Χαμημένη λίγο. Εγώ έχουμε 64 χτύπου στο. Το δευτερόλεπτο. Αυτό το λεπτό. Το λεπτό είναι. 64 χτύπου στο λεπτό. Beats per minute, ναι, το λεπτό είναι. Καλά είμαστε. Είμαστε υγιείς. Είμαστε υγιέστατοι. Ωραία, λοιπόν, αυτό το review για το smartwatch. Δεν θέλω πολλά ακόμα να πω, δεν έχει κάτι να σας δείξω. Ένα τυπικό απλό smartwatch είναι, ξέρετε, που λειτουργεί. Το συνδέεις με την κινητή σου συσκευή και κάνεις τα κουμάντα σου. Κάνεις ωραία πραγματάκια, βλέπεις τις φωτογραφίες σου, παίζεις τη μουσική σου, παίζεις το πουλί σου, ξέρω αν θες. Αυτά. Γεια. Yeah.